Η πρώτη μας στάση στην Αμοργό είναι στα Θολάρια. Στον βορειότερο, βορειοανατολικότερο μεγάλο οικισμό του νησιού. Εδώ υπάρχει ένας επιβλητικός ναός των Αγίων Αναργύρων. Πιο κάτω ήταν η αρχαία ακρόπολη του νησιού, ο ναός του Ασκληπιού. Οι Ανάργυροι είναι οι αματικοί Άγιοι, όπως και ο Ασκληπιός Ιαματικός. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά στον περίβολο αυτού του ωραίου ναού για να δούμε το τοπικό μουσείο εδώ, το μικρό και όμορφο μουσείο εδώ, όπου φυλάσσεται ένα μοναδικό έβριμα 5.000 χρόνων, δηλαδή του 3.000 π.Χ. Ένας βωμός. Πάμε να το δούμε. Στα Θολάρια είμαστε, βρισκόμαστε μέσα στον, όχι μέσα, δίπλα στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων. Επιβλητικός ναός, πότε χτίστηκε η πατέρα Ειρηνέ? Καλώς ήρθατε, είστε καλά, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στο νησί μας. Ο συγκεκριμένος ναός που βλέπετε σήμερα, τη μορφή την έχει πάρει το 1936. Ήταν πέτρινος όμως από κάτω, αυτό δεν ήταν πέτρινος. Μέχρι και το 1936 υπήρχε παλιός ναός, το 1700, ο οποίος ήταν δίκλητος κυκλαδικός ναός, χτισμένος προς τιμήν της οικημίσου της Παναγίας, των Αγίων Αναργύρων, και στη νότια πλευρά του ναού υπήρχε μια καταπόμπη του Ιού Χαραλάμπουσου, όπου με κλίμακα κατεβαίνανε κάτω στο μικρό εκκλησάκι στην καταπόμπη του Ιού Χαραλάμπουσου. Το 1936 οι τότε εκκλησιαστικές και κοινωνικές αρχές του τόπου αποφασίζουν να γκρεμίσουν τον παλαιό ναό και να γίνει η ανοικοδόμηση του σημερινού ναού. 1936 με 1940 το διακόπτει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και μετά τον πόλεμο τελειοποιούνται τα καμπαναριά και το σοβάτισμα. Και ακριβώς δίπλα για τον επισκέπτη, εκτός από την όμορφη βόλτα στα Θολάρια κλπ, έχει να δει και αυτό εδώ το μικρό μουσιάκι, που όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει πάρα πολύ ωραία εκθέματα από ό,τι βλέπω. Ναι. Το μέγεθος για μας δεν έχει κάποια αξία. Αξία έχει το ότι καταφέραμε να σώσουμε τα κοιμήλια που βρήκαμε στο χωριό μας. Ό,τι κοιμήλιο βλέπουμε. Α, είναι μόνο από Θολάρια. Είναι μόνο από Θολάρια. Είναι από τον Ιωριακό Ναό, τα υπολείμματα των παλαιών τέμπλων και των σκευών που υπήρχαν στον παλαιό ναό. Και από όλα τα κλεισάκια γύρω-γύρω, όταν ανέλαβα το 2007 την ενορία, όταν πήγαινα σε κάποιες εκκλησίες και έβλεπα ότι κάποια εικόνα έχει κάποια αξία, κάποιο σκεύος που υπήρχε μαζί κάποια αξία. Το έπαιρνα, το φύλασα. Και το 2009 δημιουργήσαμε αυτόν τον χώρο. Την ιδέα μας την έδωσε ο θόλος που υπάρχει στο χτίσμα και επειδή ήταν μια αποθήκη. Το πιο αρχαίο αντικείμενο βέβαια που βλέπουμε σε αυτό το μικρό μουσείο είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένας βωμός, μάλλον για μια θυσία. Και είναι πόσο χρόνο, πάτερ? Αυτό προέρχεται από την περιοχή της αρχαίας Βίγλας. Εκεί που είναι η ακρόπολης, ας πούμε, της αρχαίας Αιγιάλης. Ακριβώς, το οποίο έχει μεταφερθεί στον Ενωριακό Ναό, στην πίσω είσοδο, στους προάβλους χώρους, το οποίο ήταν με επιχρήσματα και με ασβεστοκονιάμα. Με την αποξήλωση των κονιαμάτων και του ασβέστη και σύμφωνα με την αρχαιολογική μελέτη που έγινε, είναι ένα θυσιαστήριο ανεμάχου θυσίας 3.000 π.Χ. Είναι δηλαδή, 3.000 π.Χ. Εδώ μέσα έγιναν τα σιτηρά. Ναι. Ή άλλες προσφορές. Ο βωμός που γινόταν του κρεάτου, των κρεάτων και του αίματος, ας πούμε, έχει άλλη μορφή. Ήταν άλλο. Των σιτηρών. Ξέρουμε σε ποιος ναός ήταν εκεί πέρα, Η αρχαία Αγιάλη τιμούσε τον Ασκληπιό. Τον Ασκληπιό. Γι' αυτό και έχουμε και τους Αγίους Αναργύρους στα Θολάρια. Οι οποίοι είναι οι Ιαματικοί. Έχουν οι Αιθνικές. Άρα η παράδοση συνεχίζεται. Ναι, έτσι. Η μετάβαση από τη μία θρησκεία στην άλλη επέφερε αυτή την. Υπάρχουν όμως και άλλα αντικείμενα προφανώς από την περιοχή εδώ πέρα, τα οποία νομίζω ότι τα έχετε συλλέξει και έτοιμά σας και πόθος σας είναι να κάνετε ένα μικρό αρχαιολογικό μουσείο για το χωριό, έτσι. Ό,τι έχουμε βρει σε ναούς από τις ανακοινήσεις και τα λοιπά έχουν αφαιρεθεί, έχουν φυλαχθεί, γιατί δυστυχώς ο Μοργός έχει υποφέρει από αυτό το θέμα πάρα πολύ. Και προσπαθούμε να τα σώσουμε και να τα διαφυλάξουμε και να τοποθετηθούν ώστε να
μάθουμε και επόμενες γενιές. Ανασκαφές έχουν γίνει επίσημες. Στην περιοχή της Αρχαίας Αιγαίας επίσημα όχι. Όχι. Λατρωθεί. Όχι. Ενώ αν έχουν γίνει από τη φύση αρχαιολογική. Τα ανασκαφές βέβαια παντού. Παντού. Μόνο στην Αρχαιμηνά. Μόνο στην Μηνά. Άρα λοιπόν και ένα ακόμα αίτημα είναι και να ακουστεί, να έρθουν και κάποιοι αρχαιολόγοι εδώ να κάνουν. Μακάρι, ευχή αργότερα. Θέλετε πολύ. Κοιτάξτε, με την αρχαιολογική υπηρεσία η ενορία δική μας λέω να έχει πάρα πολύ καλή συνεργασία και έχει γίνει και αποτέλεσμα. Μάλιστα. Για να το δείτε αυτό εδώ πέρα, κάποιοι έχουν δουλέψει. Προφανώς. Μακάρι λοιπόν να ευοδοθεί να δούμε και ένα μικρό αρχαιολογικό μουσείο. Μακάρι, μακάρι. Και εμείς θα είμαστε εδώ να το καλύψουμε τα εγγενεία. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Το όνομα Θολάριο του πήρε τη Ρωμαϊκή εποχή. Mm-hmm. Από τους πολλούς μικρούς θολωτούς ρωμαϊκούς τάφους. Γινόταν μικρή τάφη με θόλους από πάνω και επειδή υπήρχε μεγάλος αριθμός, θόλους, θόλους, θολάρια, τελικά παρέμεινε το όνομα Θολάριο. Άρα δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι εδώ ήταν εκτεταμένο νεκροταφείο την Ρωμαϊκή εποχή. Μάλλον. Θα το λέγαμε για να. Υψώσατε τίποτα από αυτά σήμερα. Λίγα. Λίγα, πράγματα. Λίγα πράγματα και όχι τόσο πολλά στο χωριό των Θολαρίων, παρόλο που έχει το όνομα. Έχουμε λείψανα θολωτών τάφων κυρίως στην περιοχή του Όρμου. Mm-hmm. Στην περιοχή του Όρμου κυρίως υπάρχουν. Και μάλιστα αυτό που δεν είπαμε ότι το χωριό είναι χτισμένο στη θέση της αρχαίας Αιγιάλης. Δηλαδή ο απέναντι λόφος από τα Θολάρια είναι η Βίγλα, όπως λέγεται όνομά σας σήμερα. Είναι η Ακρόπολη, δηλαδή λείψανα της αρχαίας Ακρόπολης, της αρχαίας Αιγιάλης. Από τις τρεις πόλεις, η αρχαία Αιγιάλη που είμαστε εμείς εδώ, η σημερινή Βίγλα, η Μινώα στα Κατάπολα και η Αρκεσίνη. Η Αρκεσίνη, η οποία διατηρεί και σήμερα μέχρι σήμερα το αρχαίο όνομα. Το αρχαίο όνομα της. Και εσείς έρχεστε εδώ και τι μαζεύετε, ποια είναι τα σπουδαιότερα από τα κοιμήλια που έχετε μαζέψει εδώ. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να ξεχωρίσει κάτι, όλα είναι σημαντικά. Ξεκινάμε από τον 9ο αιώνα που έχουμε λείψανα εικόνων του 9ου αιώνα, μετά ερχόμαστε στο 14ο αιώνα που έχουμε και λείψανα και σπάραγμα περγαμενής χειρόγραφης. Με θέμα? Λειτουργικά βιβλία. Λειτουργικά βιβλία. Έχουμε παλαιότερα βιβλία τα οποία είναι τυπωμένα στην Βενετία. Και βέβαια ο μεγάλος αριθμός των κοιμηλίων ξεκινάει από το 1700, όπου από τότε ιστορικά υφίσταται ο οικισμός. Τα Θολάρια, ως οργανισμένος. Ανεότερα χρόνια. Ναι, ως οργανισμένος οικισμός. Ποια είναι τα σημαντικότερα κοιμήλια που μπορεί κανείς να δει εδώ πέρα μέσα? Από τα σημαντικότερα κοιμήλια μπορούμε να δούμε ένα τιμήσιο παλαιό το οποίο έρχεται από τα εγγένεια του Κουβουκλίου Παναγίου Τάφου από το Ιεροσόλυμα. Μπορείτε να δείτε το κυβόριο του επιταφείου το οποίο είναι το 1882. Και είναι σημαντικό γιατί μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται αυτό. Α, μάλιστα. Αυτό, το οποίο στολίζεται με τα άνθη. Με το Πάσχα είναι βέβαια μικρό, διότι εμείς μέσα στα στενά, όταν γίνεται λιτάνωση του επιταφείου, θέλει μια ευελιξία για να γίνει λιτανία. Και έχουμε και σημαντικά κοιμήλια, κυρίως λειτουργικά σκεύη του 1700, τα οποία είναι ρωσικής θεσμοτροπίας. Και αυτό μας τεκμηριώνει ότι είχαν φύγει από το χωριό αρκετοί οι οποίοι είχαν στρατευτεί και είχαν μεταβεί στη Ρωσία για τα ορλοφικά. Mm-hmm. Οπότε επιστρέφοντας τώρα είτε ως προϊόν κλοπής είτε ως προϊόν
τάματος, κοιτάναμος και οτιδήποτε. Φέρνανε κάποια πράγματα ρωσικά, άρα είναι ότι οι δολαριώτες είχαν πάει στα ρωσικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Και το 1700 περίπου ξεκινάει η καινούργια ζωή του χωριού με το καινούργιο οργανισμό, οργανωμένο έτσι κλπ. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.